Πολλοί λένε, μελετάω, μελετάω και δεν βλέπω διαφορά στο μπουζούκι. Η ερώτηση είναι, αυτός που το λέει, μελετά σωστά ή τρώει μόνο κέικ, σοκολάτες και παγωτά. Τι είναι αυτό? Πας σε ένα τραπέζι το οποίο έχει εκεί από όλα τα φαγητά που πρέπει να φας, αλάτι, όλα αυτά, και έχουν και τα γλυκά και λες, εδώ είμαστε τώρα. Γλυκά, παγωτά, σοκολάτες, πά να φας μετά, πού να φας. Και δεν παίρνεις τις πρωτεΐνες που πρέπει να πάρεις, τους υδατάνθρακες και. Να γίνει μια φορά, εντάξει. Αν γίνει συνέχεια όμως, δεν θα αρρωστήσει αυτό το άτομο. Και βέβαια, θα του απίσουν και τα δόντια και δεν θα έχει δύναμη απάνω του και. Το ίδιο και παιχτικά. Τι είναι τα παγωτά όμως ή τα γλυκά και οι σοκολάτες παιχτικά? Είναι ότι βλέπουμε ένα ωραίο σόλο εκεί, να πιάσουμε να το περάσουμε. Έχει ένα ταξίμι εκεί πέρα, να το βγάλω κι εγώ ακριβώς όπως το έχει εκείνο να παίξω. Έχει και εκείνο να το παίξω. Αυτό δεν είναι μελέτη. Όταν λέμε μελέτη, μελέτη εννοούμε ότι κάθομαι και υπάρχει βέβαια και πολλά είδη μελέτης. Ένα είδος μελέτης, αυτό τώρα που εννοώ, είναι ότι μελετάω για να αυξηθώ. Ή μελετάω για να δω πώς θα κάνω για να ταξινομήσω και να είμαι έτοιμος για να μπορώ να πάω στη δουλειά και ετοιμάζω αυτό το πράγμα. Αλλά μελέτη εγώ εννοώ, μελέτη κάνω, ότι μαθαίνω καινούρια πράγματα, αποκτώ καινούρια γνώση, τα βάζω εμπειρικά στο παίξιμό μου, με προχωράει και πάω παρακάτω. Και αυτό είναι που φέρνει την αύξηση. Που είπα στην αρχή ότι μελετάω, μελετάω και δεν πάω παρακάτω. Πώς θα πάει κάποιος παρακάτω όταν ανοίγει το YouTube και λέει τι ωραίο ταξίμι έχουμε σήμερα, έχουμε αυτό. Τι άλλη σοκολάτα έχουμε να φάμε, έχουμε αυτό. Αυτή δεν είναι μελέτη. Θα πρέπει λοιπόν συστηματικά, όπως εξής, να δει με ειλικρίνεια πού υστερεί, τι δεν μπορεί να παίξει. Έστω από αυτά τα ταξίμια και τα σόλα που πολεμά, βλέπει ότι, να βγάλει, βλέπει ότι κάτι τον δυσκολεύουν. Μπαμ, το κόβεις, λες δεν το περνώ, αφού με δυσκολεύει. Θα κάτσω να εξουσιάσω αυτό. Αυτό, αν το πάρεις έτσι, είναι καλό. Δηλαδή, θα πεις ότι θα περάσω αυτό το σόλο για να δω πού θα με δυσκολέψει. Εάν δεν σε δυσκολέψει πουθενά, πολύ ωραία. Και βλέπουμε τις δυσκολίες μας και πάνω στις δυσκολίες μας εκεί. Αν είσαι καινούριος τώρα ή αρχάριος και δεν μπορεί να δεις τον εαυτό σου, να τον περάσεις από το χταίο, ρώτησε ένα πιο προχωρημένο. Ένα φίλο σου, οποιοδήποτε. Εγώ είμαι διαθετημένο να το κάνω αυτό το πράγμα. Να σου πει, ξέρει τίποτα. Ιστερά σε αυτό έχει κενά. Την ώρα που αναπτύσσει ταχύτητα για να παίξει το σόλο, νιώθει ότι θα σου φύγει ένα από τα χέρια. Πρόβλημα. Ή ότι χάνει τη ροή τη πένα εκεί και δεν το προλαβαίνει. Πρόβλημα. Άρα, όταν δούμε ότι μελετάμε, μελετάμε και δεν έχουμε αποτέλεσμα, δεν μελετάμε σωστά. Και πρέπει να δούμε τι ανάγκη έχουμε και πάνω στην ανάγκη θα μελετήσουμε για να έρθει το αποτέλεσμα.